Στα πρόστιμα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις για μαύρη εργασία, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λάρισας, Τάσος Σιαπλές. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Σιαπλές, απόρρια του νέου νομοσχέδιου θα είναι η διώκριση της μαύρης εργασίας αντί της επιδιωκόμενης συρρήκνωσης. Οι εξαγγελίες της Υπουργού Εργασίας, της κ. Αχτσιόγλου, ότι θα μειώσει τα πρόστιμα για την αδήλωτη εργασία, νομίζουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν έρχεται σε θετική κατεύθυνση να αντιμετωπίσει το τεράστιο πρόβλημα που αυξάνεται τα τελευταία χρόνια και με την αδήλωτη ανασφάλιστη εργασία, αλλά ταυτόχρονα και με όλη την καταπάτηση της ελάχιστης εργατικής νομοθεσίας που έχει απομείνει. Θεωρούμε ότι είναι λάθος αυτό, το να περιορίζει δηλαδή τα πρόστιμα και μάλιστα με τις προϋποθέσεις που βάζει ότι θα δηλώνονται οι εργαζόμενοι ως πλήρους και σταθερούς εργασίας, κάτι που δεν πρόκειται να συμβεί. Άλλωστε, έχουμε τόσα παραδείγματα και στην περιοχή μας αλλά και πανελλαδικά που δείχνουν ακριβώς το αντίθετο, ότι αυξάνεται η αδήλωτη και η ανασφάλιστη εργασία. Νομίζουμε ότι χρειάζονται γενναίες αλλαγές ό,τι αφορά την εργασιακή νομοθεσία, κυρίως να επανέλθουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας κατά κλάδο και να είναι υποχρεωτικές. Γιατί η μεγαλύτερη κλεψιά γίνεται εκεί, πέρα δηλαδή από το θέμα της αδήλωτης εργασίας, είναι και με τους άθλιους μισθούς που έχουν επιβάλει δια νόμου σήμερα, και αυτό είναι που έχει αφαιμάξει και το εισόδημα της μεγάλης πλειοψηφίας των εργαζομένων. Και φυσικά αυτά που εξαγγέλουν ως προγράμματα για την αντιμετώπιση εργασίας, να θυμίσω ότι εδώ και 30 χρόνια από το Υπουργείο Εργασίας εφαρμόζονται τέτοιες πολιτικές ενεργητικές αντιμετώπισης ανεργίας. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ανακυκλώνονται οι άνεργοι με τους εργαζόμενους μεταξύ τους, δηλαδή μία θέση είναι αντικείμενο εργασίας για δύο και τρεις περιπτώσεις εργαζομένων, αλλά με όλο και λιγότερους μισθούς, και έτσι προσπαθούν να εθίσουν τον κόσμο να ζει με μερική απασχόληση, να ζει με μερική αμοιβή, με μερικά δικαιώματα, με μερική ζωή εν τέλει. Εμείς παλεύουμε σταθερά για το δικαίωμα στην πλήρη και σταθερή εργασία για όλους, με συλλογικές συμβάσεις, με πλήρη δικαιώματα, με αξιοπρεπείς μισθούς που μπορεί και επιτρέπουν μια αξιοπρεπή ζωή. Αυτή είναι η κατεύθυνση της πάλης μας. Αυτά διαδηλώσαμε και στην πρόσφατη απεργία στις 14 του Δεκέμβρη και τώρα μπροστά στην έλευση του πολυνομοσχεδίου με όλα τα προαπαιτούμενα της τρίτης αξιολόγησης αλλά και την τροπολογία που αφορά την κατάργηση του δικαιώματος ουσιαστικά στην απεργία για τα πρωτοβάθμια σωματεία, θα δώσουμε εκ νέου αγωνιστική απάντηση σε αυτήν την αντεργατική αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και ειδικότερα του Υπουργείου Εργασίας.